Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, που αναρτήθηκε σήμερα το πρωί, καλεί τους κατοίκους της Γάζας να αφήσουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς τα νότια για τη δική τους ασφάλεια. Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής. Ο Ισραηλινός στρατός ζητά την εκένωση όλων των πολιτών της πόλης της Γάζας από τα σπίτια τους προς τα νότια για τη δική τους ασφάλεια και προστασία και να μετακινηθούν στην περιοχή νότια του Ουάντι της Γάζας, όπως φαίνεται στο χάρτη. Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διεξήγαγε πόλεμο κατά του κράτους Ισραήλ και η πόλη της Γάζας είναι μια περιοχή όπου λαμβάνουν χώρα στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή η εκένωση γίνεται για τη δική σας ασφάλεια. Θα μπορείτε να επιστρέψετε στην πόλη της Γάζας μόνο όταν γίνει άλλη ανακοίνωση που θα το επιτρέπει. Μην πλησιάζετε την περιοχή του φράχτη ασφαλείας με το κράτος του Ισραήλ. Οι τρομοκράτες Χαμάς κρύβονται στην πόλη της Γάζας μέσα σε σύρακες, κάτω από σπίτια και μέσα σε κτίρια που κατοικούνται από αθώους πολίτες της Γάζας. Άμαχοι της πόλης Γάζας, εκενώστε νότια για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των οικογενειών σας και αποστασιοποιηθείτε από τους τρομοκράτες Χαμάς που σας χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες. Τις επόμενες ημέρες, ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί σημαντικά στην πόλη της Γάζας και θα καταλάβει εκτεταμένες προσπάθειες για να αποφύγει να βλάψει τους αμάχους. Επιβεβαιώνοντας έτσι για άλλη μια φορά ότι επίκειται πολύ σύντομα χερσαία επιχείρηση από τις Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις.